Επιστρέψαμε λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στα τη συζήτηση μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα. Να πάμε στα αυτοδιοικητικά μας. Πάμε, με έχεις αφήσει παραπονεμένο σήμερα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε. Έχεις αφήσει παραπονεμένο. Τα προεκλογικά ξέρεις τι μου αρέσουν. Να καλησπέρισουμε και να ευχαριστήσουμε την καλεσμένη μας που είναι μαζί μας, την κυρία Φιλαρέτ Χρονάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλο Ηρακλείου με τον συνδυασμό του Αλέξη Καλοκαιρινού. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δική μου η χαρά και η τιμή και καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Και σας ευχαριστούμε γιατί σας γνωρίζουμε, είστε και ένας δραστήριος άνθρωπος, ασχολείστε με τα κοινά, ασχολείστε με συλλόγους, ασχολείστε με το Ηράκλειο ως πόλη, ως πραγματικότητα. Τι ήταν εκείνο το οποίο σας έκανε τώρα να διεκδικήσετε την ψήφο των συμπολιτών σας? Λοιπόν, όπως το είπατε κυρία Σφαγιανάκη, πραγματικά ανέκαθεν ενδιαφέρομαι για το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό γίγνεσθε του περίγυρου μου, της κοινωνίας, του Ηρακλείου ιδιαίτερα. Και μου αρέσει γιατί είναι να υπάρχει στον άνθρωπο αυτή η έφεση να ασχολείται με τα κοινά. Ιδιαίτερα όμως αυτή την περίοδο με ενέπνευσε ο επικεφαλής, ο Αλέξης Καλοκαιρινός. Και μάλιστα είναι γνωστό το όνομα και η προσφορά της οικογένειας Καλοκαιρινού, το κύρος του καθηγητή Αλέξη Καλοκαιρινού. Όμως, πριν ένα χρόνο, μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω τον άνθρωπο Καλοκαιρινό. Όταν ήρθαμε σε επικοινωνία, που έστησε έναν οικίσκο στην περιοχή μας και ζήτησε από τον Ποιητιστικό Σύλλογο να αναλάβουμε εθελοντικά το κομμάτι της διανομής και μεριδοποίησης του φαγητού σε περίπου 150 συντηζόμενους. Εκείνο που με έκανε εντύπωση, γιατί ξέρουμε την προσφορά των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού και δεν το λέμε τώρα γιατί θέλουμε, έχουμε κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Μου έκανε εντύπωση το νιάξιμο, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το ότι ήθελε τη δική μας γνώμη πώς θα πλησιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους, επίσης πώς θα στήσουμε τον οικίσκο σε τέτοιο σημείο που να μην δίνουν στόχο στην υπόλοιπη κοινωνία, πώς θα τους συμπεριφερόμαστε και στη συνέχεια η αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή σε χρόνο περίπου ενός μήνα στήθηκε όλο αυτό, είχε την επιμέλεια ο ίδιος, πράγμα που με εντυπωσίασε, στα ραντεβού εκείνος ερχόταν πρώτος. Δεν θα ξεχάσω τα Χριστούγεννα εκείνα πέρσι που πήρε τηλέφωνο απλά για να δει αν θα ήμουν ως πρόεδρος στον οικίσκο. Λέει γιατί κάτι θέλω να φέρω. Έφερε λοιπόν κάποια γλυκά και δεν τα μοίρασε ο ίδιος, ούτε φωτογράφος είχε, ούτε έδωσε δημοσιοποίηση. Τα άφησε σεμνά και ταπεινά και έφυγε. Σας κέρδισε λοιπόν ως άνθρωπος. Ως άνθρωπο και επίσης η οργάνωσή του. Γιατί, εντάξει, καθηγητής, λέω καθηγητής, γύρω από το αντικείμενό του και αυτά, όμως ήταν ενήμερος για τα προβλήματα και της περιοχής μας, τα προβλήματα των ανθρώπων και επίσης αυτό που τον ενδιέφερε ήταν πώς πραγματικά θα βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μας. Γιατί είναι ένας υποψήφιος δήμαρχος και λέει κάποιος: ωραία, είναι καλός καθηγητής, είναι καλός άνθρωπος. Γνωστός στην κοινωνία, με προσφορά. Διοικητικά όμως υπάρχουν ικανότητες. Υπάρχουν ικανότητες για την πόλη, για να γνωρίζει τα προβλήματα. Ήταν αμέσως η επόμενη ερώτησή μου. Ακριβώς και έχετε δίκιο σε αυτό που ρωτάτε. Λοιπόν, τόσους μήνες που ο Αλέξης Καλοκαιρινός γυρνά τις γειτονιές, με εντυπωσίασε, γιατί δεν είναι ένας υποψήφιος που απλά γυρνάει ή τον σταματάει κάποιος και πάει να τον χαιρετήσει και το μάτι του, γιατί παρατηρούμε και τη γλώσσα του σώματος και όλα αυτά. Είναι αλλού, δηλαδή να πάω στον επόμενο μια απλή χειραψία. Όχι. Εκείνος σε κάθε γειτονιά που πηγαίνουμε, πηγαίνει προετοιμασμένος. Έχει ήδη καταγράψει κάποια προβλήματα, έχει καταγράψει αν υπάρχουν κτίρια ρυπωμένα του Δήμου κλπ. Πηγαίνουμε. Μου κάνει εντύπωση που κοιτάζει και στα μπαλκόνια. Γεια σας, είμαι ο Αλέξης Καλοκαιρινός και τι κάνετε. Συζητάμε τους συνανθρώπους και στη συνέχεια μαζευόμαστε και ιεραρχεί τα προβλήματα της περιοχής, της κάθε περιοχής. Καταγράφει σε τετράδιο
και συνοδεύεται και από κάποιους ανθρώπους. Ας πούμε, άνθρωπος που θα μπορεί τα απορρίμματα να μας πει πώς θα μπορούν να αξιοποιηθούν. Ένας, ξέρω εγώ, πολιτικός, μηχανικός που θα μπορεί... Δηλαδή. Έτσι, όσο το δυνατόν. Αυτό με εντυπωσίασε. Αυτό δείχνει κάτι. Έχουμε ότι... δει, κυρία Χρονάκη, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, αλλά και τους συνεργάτες του. Ουσιαστικά να οργώνουν όλο το Δήμο Ηρακλείου εδώ και πολλούς μήνες. Είναι νομίζω αυτός που άνοιξε πρώτος ουσιαστικά την προεκλογική κούρσα, ενώ με περιοδίες έτσι πολύ εντατικές. Άρα υπάρχει ήδη αυτό που λέτε, στη συνέχεια αυτό που λέτε, μια σχεδόν πλήρη εικόνα για τα προβλήματα του Δήμου Ηρακλείου. Ακριβώς. Πλήρη εικόνα, και αυτό καταγράφεται και στο πρόγραμμα. Και έχει ιεραρχήσει βάζοντας σαν βασικό, γιατί σε όλες τις γειτονιές που, όπως πολύ σας τα είπατε, έχει οργώσει τις γειτονιές, σε όλες, πρωταρχικό πρόβλημα, ποιο λέτε είναι? Η καθαριότητα. Καθαριότητα. Η καθαριότητα. Όλοι αυτό, μα δέστε εδώ, μα κοιτάξτε. Συμμερίζεστε και την άποψη αυτή, πιστεύετε βεβαίως, ότι η πόλη μας δεν βεβαίως είναι μια καθαρή πόλη? Και δεν έχουμε παρά να επισκεφτούμε τις γειτονικές, δεν λέω στην άλλη Ελλάδα, τις γειτονικές μας πόλεις. Χανιά, Άγιο Νικόλαο, Ρέθυμνο, υπάρχει μια διαφορά. Πραγματικά. Και είναι και θέμα δημόσιας υγείας. Και αυτό τώρα, σε σχέση καθαριότητα, σε σχέση με την οδοποιία, με την πεζοδρόμηση κλπ, τον έκαναν να σχηματίσει μια σφαιρική εικόνα και να σκέφτεται την επόμενη μέρα, όταν με το καλό έρθει στο Δήμο, πώς θα λειτουργήσει ούτως ώστε να είναι αποτελεσματικός. Αυτό τον απασχολεί και αυτό με έχει εντυπωσιάσει και όλους τους συνυποψηφίους μου. Mm-hmm. Ότι σκέφτεται να κάνει κάτι, πώς θα δρομολογήσει καταστάσεις για να έχουμε αποτέλεσμα. Επειδή μας δίνει τώρα μια ωραία πάσα, πώς θα δρομολογήσει ο κύριος Καλοκαιρινός, αν εκλεγεί δήμαρχος, κάποιες λύσεις σε ένα διαχρονικό βραχνά, θα λέγαμε. Είναι η σχολική στέγη. Και εσείς τα ξέρετε πολύ καλά, διότι υπηρετούσατε στην εκπαίδευση, έτσι, φιλόλογος. 33 χρόνια. 33 χρόνια. Το ξέρετε πολύ καλά, λοιπόν, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα της σχολικής στέγης ή έστω να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση με τις σχολικές υποδομές? Πραγματικά. Και έχουμε και μάλιστα και νηπιαγωγεία κλπ. Που είναι σε ενοικιαζόμενα. Τα περισσότερα νηπιαγωγεία, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Αυτό λοιπόν που έχει σκοπό κατευθείαν καταγραφή των προβλημάτων. Και αφού καταγραφούν τα προβλήματα, συνέχεια μηχανικοί πηγαίνουν, ελέγχουν, γιατί πολλές φορές μου συνέβη και εμένα ως διευθύντρια να κάνουμε το αίτημα, να έρθουν οι μηχανικοί, να ελέγξουν το κτίριο, να δουν. Και μάλιστα είχαμε και περιπτώσεις τώρα που θυμάμαι στη συνέχεια, όταν είχα αναλάβει πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμινιών, σε νηπιαγωγείο της περιοχής μας, που έμπαιναν νερά από τη στέγη. Και κάναμε αίτημα και απευθυνθήκαμε στη ΔΕΠΑΝΑΛ και χρηματοδότησε. Λοιπόν, δρομολογεί καταστάσεις και πάρα πολύ βασικό είναι κάθε χρόνο να γίνεται συντήρηση κτιρίων. Γιατί το ένα θα φέρει, μεγενθύνεται σιγά σιγά. Όταν λοιπόν ο Δήμος δεν κοιτάζει κάθε χρόνο πρώτης έναρξης σχολικής χρονιάς να ελέγξει τα κτίρια, να δει τις ελλείψεις. Λέτε ότι θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο αυτός ο έλεγχος. Ακριβώς, συστηματικά έλεγχος και το κτίριο, οποιασδήποτε βλάβες υπάρχουν, να λυθούν. Αυτό δεν θα μεγενθύνει τα προβλήματα να φτάσουμε στο μηδέν και στη συνέχεια να διεκδικήσει αυτό που τονίζει, να διεκδικούμε κεφάλαια όσο την πλευρά του Δήμου που να μπορούμε να λύνουμε προβλήματα. Mm-hmm. Αυτό, να μην τα αφήνουμε. Ζητήματα αναπτυξιακά τα οποία έχουν να κάνουν όμως με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, κυρία Χρονάκη. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να απασχολήσουν περισσότερο το Ηράκλειο? Και το ρωτάω αυτό γιατί λένε κάποιοι ότι έχει δοθεί βαρύτητα στο αστικό αμυγός κομμάτι του Δήμου Ηρακλείου, που είναι το κέντρο της πόλης, που είναι οι περιοχές που είναι γύρω από το κέντρο της πόλης, και έχουν ίσως αφαιτεί περιοχές οι οποίες είναι πέρυξη του Ηρακλείου. Δηλαδή, έχετε καταγωγή από τις Ασίτες. Είναι περιοχές στις οποίες δεν έχει δοθεί βαρύτητα που θα έπρεπε, σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες? Όπως στο χωριό μου, όπως και σε άλλα χωριά, δεν έχουν δοθεί, δεν έχουν λυθεί πολλά προβλήματα. Να πούμε και οι αγροτικοί δρόμοι. Ναι, η αγροτική δεν μπορείς να έρθεις επίσης να δημιουργηθούν κάποιες εκθέσεις, να προβληθούν προϊόντα. Το λάδι μας.
Τα σταφύλια, ό,τι υπάρχουν τέλος πάντων, τα προϊόντα μας, το μέλι μας, γιατί στις ασίτες έχουμε και κάποιες οικογένειες που έχουν παραγωγή και εμπορεύονται μέλι. Αυτά να προβληθούν και πώς θα προβληθούν. Με πρωτοβουλίες, ποιος είναι ο μεγάλος φορέας, ο Δήμος θα μπορούσε να οργανώσει κάποια φεστιβάλ, κάποια που εκθέσεις που να προβληθούν τα προϊόντα και επίσης να δίνει τη δυνατότητα στους νέους να μένουν στα χωριά. Mm-hmm. Πώς θα δοθούν οι δυνατότητες αυτές. Mm-hmm. Και να δημιουργήσει κίνητρα, ούτως ώστε αν πραγματικά τα προϊόντα έχουν και το ανάλογο αντίκρισμα από πλευράς οικονομικής, οι νέοι μας δεν θα χρειάζεται να φύγουν. Κυρία Χρονάκη, μια περιοχή όμως που έχει και πολλά προβλήματα και την ξέρετε πολύ καλά και τα προβλήματά της είναι τα Καμίνια. Είστε στον Πολιτιστικό Σύλλογο. Εκεί τώρα πώς υπάρχουν πολλά κακοσκημένα. Και υπάρχουν και πολλές διαμαρτυρίες για το τι γίνεται σε γειτονιές της περιοχής των Καμινίων, όπου ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλοί κάτοικοι οι οποίοι έχουν απευθυνθεί και στο Δήμο και κάνουν παράπονα ακόμη και για παραβατικές συμπεριφορές νυχτερινές ώρες, ακόμη και για συμπεριφορές οι οποίες είναι κοντά σε σχολεία, σε πάρκι που βρίσκονται κοντά σε σχολεία και στην περιοχή. Τα γνωρίζετε, γιατί δραστηριοποιήθηκε. Βεβαίως, υπάρχουν πραγματικά πολλά προβλήματα, πέρα δηλαδή από το θέμα της καθαριότητας, που να πάρω παράδειγμα ένα-δύο πάρκα που έχουμε, το πάρκο Ρασούλη και ένα άλλο μικρό εκεί πίσω από τη Μάση Κρήτης κλπ, που συγκεντρώνονται παιδιά, γιατί δεν είναι πολλοί οι χώροι που να συγκεντρωθούν. Κάνουμε έτοιμα, καθαρίζονται και μετά καθαρίζονται περιστασιακά. Δεν καθαρίζονται συνεχώς. Επίσης, αυτό που είπατε με την παραβατική συμπεριφορά θα μπορούσε να υπάρχει, δεν είναι μόνο θέμα του Δήμου, αλλά θα μπορούσε και η Δημοτική Αστυνομία να επανδρωθεί περισσότερο δηλαδή και να γίνονται έλεγχοι. Επίσης, θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα στους νέους που να μην καταφεύγουν σε αυτές τις συμπεριφορές. Να προτείνει στο πρόγραμμά μας το δικαίωμα στην πόλη, τα σχολεία το απόγευμα θα μπορούσαν να είναι κέντρα ψυχαγωγίας για τους νέους ή να ασχοληθούν με διάφορες δεξιότητες που έχουν. Αθλητικά, στις αυλές, κάποιες αίθουσες που υπάρχουν μεγάλες, γυμναστήρια κλπ. Mm. Να χρησιμοποιούνται το απόγευμα. Μια δημιουργική απασχόληση. Ακριβώς. Αυτό θα κάνει τους νέους να μην ασχολούνται με άλλα πράγματα. Πάντως, μάλιστα. Πολλά τα προβλήματα στα Καμίνια. Η αλήθεια είναι πολλά. Αυτή. Πολλά. Και βέβαια έχω να πω και για το πάρκο της παραλιακής, αυτό το πολύπαθο πάρκο, που το απολαμβάνει ολόκληρο. Είναι πολλές έλξεις για όλους τους Ηρακλειώτες, της Υπαίθρου, της πόλης μας. Αυτό το πάρκο δεν έχει μία τουαλέτα. Ναι. 3 χιλιόμετρα. Ναι. Επίσης, η πρόσβαση από το πάρκο, η διάβαση από το πάρκο προς την πόλη δεν είναι εύκολη. Μήνος και παραλιακή υπάρχουν φανάρια. Μετά με αγώνα μας και μάλιστα με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου που στην πορεία συμβάλλατε κι εσείς ως Κρήτη TV και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Με την προβολή το φανάρι στην Αχαιών. Και τώρα έχει αλλάξει πραγματικά. Η πρόσβαση είναι εύκολη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Χρονάκη, που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στον αγώνα σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά.